Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, το περιεχόμενο της επίκαιρης ερώτησης αφορά τις συνθήκες και το επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας στο νομό της Λευκάδας, τόσο σε πρωτοβάθμιο επίπεδο όσο και στο νοσοκομείο της περιοχής. Σήμερα, στη Λευκάδα, η κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της υγείας γενικά είναι πλέον εκρηκτική, δραματική. Μερικά αναλυτικά στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν αυτή την κατάσταση. Τα αγροτικά γιατρία του νησιού είναι κλειστά από το 2014. Στο κέντρο υγείας της Βασιλικής, που καλύπτει την Νότια Λευκάδα, από τις 22 οργανικές θέσεις γιατρών που προβλέπεται να υπηρετούν εκεί πέρα, είναι μόνο 3. Το κτίριο βρίσκεται σε τραγική κατάσταση και δεν έχει συντηρηθεί από τότε που φτιάχτηκε. Η ίδια κατάσταση και στο παιδί το πρώην ΙΚΑ της Λευκάδας, όπου υπηρετούν μόνο 2 γιατροί. Στο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας υπάρχουν μόνο 2 οδοντίατροι, ενώ στο νοσοκομείο κανένας, με αποτέλεσμα οι πολίτες να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για οδοντιατρικές εξετάσεις και πράξεις. Η οδοντοιατρική μονάδα των ΑΜΕΑ που δημιουργήθηκε με προχειρότητα το 2012 έχει κλείσει εδώ και χρόνια και ο χειρουργικός εξοπλισμός της που προσέφερε ο Σύλλογος των ΑΜΕΑ για τη λειτουργία της σαπίζει στο παλιό νοσοκομείο της πόλης. Το νοσοκομείο εδώ και 5 μήνες έχει μείνει με 1 αναισθησιολόγο. 20 μέρες το μήνα είναι χωρίς εφημεριακή κάλυψη με αποτέλεσμα ασθενείς που θα χρειαστούν επίγουσα διασωλήνωση να κινδυνεύουν. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στη μονάδα τεχνητού νεφρού με 1 νεφρολόγο εδώ και 7 μήνες έχοντας ξεπεράσει τα όρια της σωματικής και ψυχικής αντοχής. Επίσης, έχουν προκληθεί ολιγοήμερες ανεπαρκείς μετακινήσεις αναισθησιολόγου για το μήνα Σεπτέμβρη και Οκτώβρη και νεφρολόγου για το μήνα Σεπτέμβρη από γειτονικά νοσοκομεία, από εκεί πέρα τίποτε άλλο. Σύμφωνα με το απαρχαιωμένο οργανόγραμμα του 2012, στο νοσοκομείο υπηρετούν 20 μόνιμα ειδικευμένοι γιατροί σε 45 οργανικές θέσεις και 14 επικουρικοί. Υπηρετεί μόνο ένας ειδικευόμενος όταν οι οργανικές θέσεις είναι 14. Επιπλέον, κινδυνεύουν με απόλυση 6 επικουρικοί διαφόρων ειδικοτήτων που εργάζονται στο νοσοκομείο 5 χρόνια, αφού η προκήρυξη δεν εξασφαλίζει τη συνέχεια της δουλειάς τους. Το υπόβαθρο αυτής της κατάστασης δεν είναι άλλο από την υποχρηματοδότηση και την εμπορευματοποίηση της υγείας. Αυτή είναι μια πολιτική που συνεχίζει και η σημερινή κυβέρνηση, παίρνοντας τη σκυτάλη από εκεί που την άφησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Παπαναστάση για την ερώτηση σε ό,τι αφορά τη Λευκάδα και την περιοχή σας, διότι μας φέρνει μνήμες στο μυαλό μας όταν ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας έκοβε κορδέλες στο νοσοκομείο και τελικά σήμερα φαίνεται η γύμνια του νοσοκομείου και της υπόλοιπης περιοχής σε ό,τι αφορά την παροχή των υπηρεσιών υγείας. Γνωρίζουμε πράγματι ότι υπάρχουν προβλήματα και προσπαθούμε τα επίγοντα να τα επιλύσουμε με προσωρινές λύσεις, ενώ χρειάζονται σίγουρα σταθερές και μόνιμες λύσεις. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει η ανάγκη πρόσληψης γιατρών στις ειδικότητες της αναισθησιολογίας και νεφρολογίας. Δεν μένουμε απαθείς και προχωρήσαμε σε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η μετακίνηση προσωπικού από γειτονικές υγειονομικές περιοχές, η προκήρυξη θέσεων επικουρικού προσωπικού και η εκδήλωση πρόσκληση ενδιαφέροντος ιδιώτη ιατρού αναισθησιολόγου, ο οποίος θα κάλυπτε τις ανάγκες της περιοχής. Είπα όμως ότι πρέπει να δώσουμε μόνιμες και όχι προσωρινές λύσεις, προκειμένου το σύστημα υγείας να σταθεί στα πόδια του και να ανασυγκροτηθεί και να μην καταφεύγουμε σε μπαλώματα και ημίμετρα. Προς την κατεύθυνση αυτή, ολοκληρώνουμε τις προσλήψεις που εκκρεμούν στα συμβούλια κρίσεων
και επιλογής προσωπικού της 6ης υγειονομικής περιφέρειας. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στις ειδικότητες της χειρουργικής και την ειδικότητα της παθολογίας γενικής ιατρικής και σκοπός μας είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι διαδικασίες. Επίσης, έχουμε νέες προσλήψεις γιατρών και έχουμε ολοκληρώσει την κατανομή στα νοσοκομεία και έχουμε προβλέψει την κατανομή 11 θέσεων γιατρών επιμελητών Β στο νοσοκομείο. Κλείνοντας, και επειδή αναφέρεστε στο δεύτερο μέρος της ερώτησής σας το θέμα των συμβασιούχων, θα ήθελα να πω ότι για μία ακόμη φορά ότι η λήξη των συμβάσεων δεν αποτελεί απόλυση. Είναι δυστυχώς μία φυσική εξέλιξη την οποία τη γνωρίζουν όλοι κατά την πρόσληψή τους. Κύριε Υπουργέ, η καταγραφή αυτών των προβλημάτων είναι πολύ πρόσφατη, ούτως ώστε αυτά τα οποία είπατε, το μέρος το οποίο είπατε ότι ήδη έχουν υλοποιηθεί, δυστυχώς ο λαός Λευκάδας δεν τα έχει δει. Δεν θα αμφισβητήσω τα στοιχεία τα οποία είπατε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι καταγεγραμμένα σαν παροχή υπηρεσιών από το λαό της Λευκάδας. Πέρα από αυτό, η καταγραφή των υποσχέσεων, των οποίων ακούσαμε σαν μία προοπτική για το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα, είναι κάτι που ο λαός της Λευκάδας τα ακούει συνεχώς, τα άκουγε και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δυστυχώς, τόσο εμείς όσο και ο λαός, είμαστε εκπαιδευμένοι, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, να μην αποδεχόμαστε σαν μια ρεαλιστική και υλοποιήσιμη υπόσχεση αυτά που ακούσαμε. Από υποσχέσεις έχουμε χορτάσει. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι καθημερινά άνθρωποι πεθαίνουν, ταλαιπωρούνται, βασανίζονται μέσα στην απελπισία τους και χρηματίζουν. Τα γνωρίζετε αυτά, κύριε Υπουργέ, ναι ή όχι? Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατροί υπάρχουν. Τα πανεπιστήμια μας βγάζουν ιδιαίτερα καταρτισμένους γιατρούς. Νοσηλευτές επίσης υπάρχουν. Πληθώρα, άνεργοι όμως. Με τις σχολές τους να παράγουν αδιάλειπτα νέους. Η υλικοτεχνική υποδομή επίσης υπάρχει. Και μάλιστα σύγχρονη. Τέλος, τα όμορφα, τα λόγια τα μεγάλα, σε κάθε τελετή εγγενείων περισσεύουν. Εμείς, κύριε Υπουργέ, ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, την πραγματικότητα τη γνωρίζουμε γιατί τη ζούμε. Τα ευχολόγια, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση, εμείς τα ακούμε βερεσέ. Κύριε Υπουργέ, απαιτούμε επιτέλους έργα. Οι λευκαδίτισες και οι λευκαδίτες σημειώνουν την κάθε κουβέντα σας. Σας υποσχόμαστε να παρακολουθούμε στενά και την υλοποίησή τους. Ήδη σας λέμε ότι το περιεχόμενο της απάντησής σας δεν λύνει το προβλήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα. Η πολιτική σας και στον χώρο της υγείας είναι καταστροφική για το λαό. Η πολιτική σας κυριολεκτικά σκοτώνει. Την μόνη ουσιαστική διέξοδο που δείχνετε στο λαό για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια υγειονομική περίθαλψη είναι η καταφυγή στον ιδιωτικό τομέα με δυσβάσταχτα κοστολόγια και με παραπέρα εξαχρίωση του δημόσιου τομέα νοσηλείας. Σας ευχαριστώ.